Ο κύριος Κωνσταντίνος Βαθιώτης είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο Focus. Καλή σας ημέρα, κύριε Δαμιανίδη. Καλώς σας βρίσκω. Θέλω λίγο να το πιάσουμε. Καταρχάς, θα ήθελα να το πιάσουμε από το σχόλιο που θέλω να κάνετε. Ένα σχόλιο για αυτό το άρθρο που έγραψε στην Καθημερινή ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, λέω τον. Τον κύριο Πέτρο Παραρά. Τον κύριο Πέτρο Παραρά, ναι. Για το... Και επίτιμος αντιπρόεδρος του ΣΤΕ. Αντιεμβολιαστές ίσον αντιδιαφωτιστές. Τι θέλει Σωστά. Να πει ο ποιητής? Ο ποιητής μιλάει εδώ πάλι τη γλώσσα του ανάποδου κόσμου. Αποκαλεί αντιδιαφωτιστές τους αντιεμβολιαστές. Φυσικά ο όρος αυτός είναι προβληματικός, γιατί σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάνει τα κλασικά εμβόλια, αλλά έχουν σκεπτικισμό έναντι του εμβολίου, εναντίον του κορονοϊού. Mm-hmm. Εμφανίζει λοιπόν τους εντός εισαγωγικών αντιεμβολιαστές ως ανορθολογικά σκεπτόμενους. Σας θυμίζει κάτι αυτό, κύριε Δαμιανίδη? Το ανορθολογικό. Χθες το βράδυ, όταν μου είπατε ότι θέλετε να μιλήσουμε, ναι, με καταστρέψατε εντός εισαγωγικών, διότι έπρεπε να ακούσω τη συνέντευξη που πήρατε από τον κύριο Βασιλακόπουλο. Να. Θυμάστε τι σας είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος? Μίλησε την ίδια γλώσσα με τον κύριο Παραρά. Ακριβώς. Σας είπε ότι υποστηρίζετε κοινωνικά και επιστημονικά παράλογα πράγματα. Ναι. Το θυμάστε? Ναι, βεβαίως το θυμάμαι. Επομένως, τι κάνουν εδώ όλοι αυτοί οι οποίοι ανήκουν στο στρατόπεδο των λογικό σκεπτόμενων, υποτίθεται, πολιτών, αλλά στον ανάποδο κόσμο είναι αυτοί που σκέφτονται παράλογα και έρχονται και μας λένε ότι εμείς είμαστε οι παράλογοι? Ενεργούν όπως ένα σταλινικό καθεστώς. Βαφτίζουν τον γνωστικό παράλογο. Είναι τόσο απλό. Η φόρμουλα του ανάποδου κόσμου μπορεί να ξεκλειδώσει πάρα πολλά σχήματα λόγου, πάρα πολλές τοποθετήσεις δημόσιες. Δεν είναι όμως μόνο ο κύριος Παραράς ή ο κύριος Βασιλακόπουλος που καταφέρονται εναντίον των ανεμβολίαστων ή των αντιεμβολιαστών, όπως λένε. Αυτό ξεκινάει από πολύ μακριά. Θυμηθείτε τον κύριο Ευαγγελάτο που είχε πει τζάμπα μάγκες αυτούς οι οποίοι δεν πρόκειται να εμβολιαστούν. Mm-hmm. Θυμηθείτε τον κύριο Δανίκα, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει τρομερές εκφράσεις εναντίον των ανεμβολίαστων, τους είχε χαρακτηρίσει τα χαντάρτες, ανεγκέφαλους, πανίβλακες, λάτρεις θεωριών συνωμοσίας. Όλο αυτό τι είναι? Είναι προπαγάνδα, κύριε Δαμιανίδη. Προπαγάνδα της υγειονομικής δικτατορίας. Έτσι λειτουργεί μια προπαγάνδα. Στοχοποιεί τους πολίτες που δεν συντάσσονται με το αφήγημα του φασιστικού καθεστώτος και τους πυροβολούν. Αυτό έκανε ο κύριος Παραράς. Πραγματικά δηλαδή, εγώ ως πρώην αναπληρωτής καθηγητής της Νομικής Σχολής Κομωτινής, έχω απέναντί μου έναν συνάδελφο συνταγματικού δικαίου, ο οποίος συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Και ξέρετε που καταλήγει? Ότι πρέπει να επανεκπαιδευτούμε εμείς, να λάβουμε περαιτέρω μόρφωση για να μπορέσουμε να έχουμε τα εχέγγυα που απαιτούνται για έναν πολίτη. Ασύλληπτα πράγματα. Εμένα, κύριε Βαθιώτη, αυτό που με προβληματίζει είναι ότι συντηρείται αυτός ο διχασμός από ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν ένα επίπεδο για να είσαι αυτός που είσαι. Συντηρείται αυτός ο διχασμός με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς. Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε, γιατί βρισκόμαστε πλέον σε μια διαφορετική φάση. Η πανδημία βρίσκεται σε ύφεση. Όλα δείχνουν ότι πάει να αλλάξει το ντεκόρ της έξυπνης παγκόσμιας δικτατορίας. Mm-hmm. Από υγειονομικό ντεκόρ θα γίνει ενεργειακό ή κλιματικό το ντεκόρ. Ναι, ναι. Επομένως, αναρωτιέται κανείς, για να βγαίνει ο κύριος Παραράς στις 26 Σεπτεμβρίου στην Καθημερινή και να μιλάει την ίδια γλώσσα, για να βγαίνει σε εσάς ο κύριος Βασιλακόπουλος και να αποκαλεί αυταπόδεικτα χαζούς τους υγειονομικούς που δεν εμβολιάζονται, αναρωτιέται κανείς, μήπως τελικά η πανδημία δεν πρόκειται να φύγει και απλώς ζούμε τώρα μια ύφεση την οποία θα διαδεχθεί μια φάση έξαρσης? Προβληματίζομαι πάρα πολύ. Ναι. Και ξέρετε, ζούμε στην εποχή των νέου τύπου πολέμων. Οι νέοι πόλεμοι δεν γίνονται με ένστολους. Γίνονται με κρίσεις και πολέμους κατά ώρα των εχθρών. Και το χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν μια μακρά διάρκεια και σιγοκαίουν όπως ένα τζάκι με την σιγανή φωτιά. Και ρίχνω κάθε τρεις και λίγο τα κούτσουρα. Και όσο ρίχνω τα κούτσουρα, για να κάνω και το λογοπαίγνιο, κουτσουρεύονται οι ατομικές ελευθερίες του πολίτη. Και
μετά από έναν πόλεμο κατά του αόρατου εχθρού μπαίνει στο παιχνίδι ένας άλλος πόλεμος. Μετά την τρομοκρατία ήρθε η οικονομική κρίση. Μετά την οικονομική ήρθε η υγειονομική κρίση. Τώρα έρχεται η ενεργειακή και κλιματική κρίση. Τα έχουμε πει και άλλη φορά. Είναι σκεταλοδρομία ή δέκαθλο. Εκεί δεν ξέρω. Φοβάμαι ότι δεν είναι τόσο σίγουρο ότι η πανδημία θα φύγει και θα έρθει κατά αποκλειστικότητα. Έχει σημασία, ο νέος πόλεμος. Έχει σημασία, κύριε Βαθιώτη, να βλέπουμε και να παρακολουθούμε ακριβώς τις δηλώσεις αυτών οι οποίοι έχουν την εξουσία στα χέρια τους. Είπε προχθές, πριν από 2-3 μέρες, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα αγγλικά παρακαλώ το είπε, απευθυνόμενο στην κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, είπε, πριν μάλλον να της πει ότι το εθνικό μας συμφέρον είναι κάτω από την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Το είπε και αυτό, το ακούσαμε και αυτό. Στα αγγλικά ξαναλέω, για να μην το καταλαβαίνουμε οι αμόρφωτοι εισαγωγικά Έλληνες. Της είπε ότι θα κάνουμε απέναντι στην κρίση που έχουμε ό,τι κάναμε με τον κορονοϊό. Δηλαδή, είναι, το λένε ξεκάθαρα, ότι θα ακολουθήσουμε την ίδια συνταγή, την ίδια πορεία. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η ώρα που το πρόσωπο της παγκόσμιας δικτατορίας αλλάζει και από υγειονομικό γίνεται ενεργειακό. Ενεργειακό. Αν λοιπόν η υπερεθνική ελίτ των μισάνθρωπων διαχειριστών του πλανήτη όποιες κοσμοϊστορικές αλλαγές ήθελαν να επιφέρουν με τουρμπίνα, με κινητήριο μοχλό τη λεγόμενη πανδημία, τις επέφερε αυτή η ελίτ, προπονώντας τους λαούς στο νέο τρόπο ζωής τους, τότε ήγηκε η ώρα, κύριε Δαμιανίδη, να περάσουμε στην επόμενη πίστα της παγκόσμιας δικτατορίας, όπου ο πόλεμος κατά των νέων αόρατων εχθρών θα έχει αυτό το άλλο ντεκόρ που είπα, αλλά παρόμοια φιλοσοφία, όπως πολύ σωστά είπατε. Δηλαδή, τα lockdown δεν θα έχουν πλέον υγειονομική, αλλά κλιματική ή ενεργειακή αιτιολογία. Διαβάζω κάτι. Επομένως, κύριε... ακούστε λίγο αυτό, ναι, σημαντικό. Ναι. Στις νέες πίστες, το παιχνίδι του τρόμου δεν θα παίζεται με εμβολιασμένους γιατρούς, αλλά με κλιματικούς ή ενεργειακούς αστυνόμους, κύριε Δαμιανίδη. Άρα, η ανεμβολία στη υγειονομική πάβουν πλέον να χαλάνε τη μανέστρα του ιατροφασιστικού καθεστώτος και πλέον οι προβολείς στρέφονται αλλού. Αυτό λοιπόν είναι το καλό σενάριο για τους υγειονομικούς. Ανέληξε ή υποχώρησε αισθητά ο υγειονομικός συναγερμός, φυσικά ο τεχνητός υγειονομικός συναγερμός, οι υγειονομικοί μπορούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα της ημέρας σύμφωνα με την ανάγνωση που του κάνουν. Υπάρχει όμως και ένα κακό σενάριο. Ναι. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Ναι, υπάρχει ένα κατάμαυρο σενάριο. Πείτε μας, για να σας πω μια είδηση, πείτε μας το κακό σενάριο, για να σας πω και μια είδηση η οποία μου έχει παγώσει το αίμα αυτή τη στιγμή, τώρα την έχω πληροφορηθεί. Πείτε μας, ναι, κύριε Βαθιώτη, πείτε μας το κακό σενάριο για να σας πω τι πληροφορία έχω αυτή τη στιγμή και την οποία θα τη μεταφέρω με επιφύλαξη. Πάμε. Υπάρχει φυσικά και ένα ενδιάμεσο σενάριο, το σενάριο του κυρίου Βασιλακόπουλου, που είπε ότι διανύουμε περίοδο εκλογική και επομένως οι υποχρεωτικότητες δεν ταιριάζουν στον ντεκόρ αυτό. Ναι. Το κατάμαυρο σενάριο είναι ότι ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια, κύριε Δαμιανίδη, τα έχει δει όλα. Περνώντας μέσα από την κόλαση της τρομοκρατίας 17 Νοέμβρη, των μνημονίων, τώρα της υγειονομικής κρίσης. Το μόνο που δεν έχει ζήσει ακόμη ο ελληνικός λαός είναι ένας πραγματικός πόλεμος που θα διεξαχθεί με αντίπαλο την Τουρκία. Μάλιστα. Αν λοιπόν οι παγκόσμιοι μάγειρες, αρχηγός των οποίων είναι ο αόρατος μαριονετίστας, έτσι όπως τον λέω, έχουν αποφασίσει ότι οι Έλληνες είναι η κατάλληλη στιγμή να σκύψουν κι άλλο το κεφάλι, χάνοντας τώρα και ένα κομμάτι της εθνικής τους αξιοπρέπειας, τότε μπορεί να δούμε σύντομα να φοριούνται στρατιωτικές στολές και σε μια τέτοια πολεμική συνθήκη, κύριε Δαμιανίδη, κανένας υγειονομικός δεν περισσεύει. Αυτό είναι το κατάμαυρο σενάριο. Μάλιστα. Έχω παγώσει από αυτό που διαβάζω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, κύριε Βαθιώτη. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ και δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Καταρχάς μεταφέρω την είδηση με μεγάλη επιφύλαξη μέχρι να το διαπιστώσω, γιατί δεν έχω προλάβει να το διαπιστώσω. Αλλά από ό,τι βλέπω και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και αφουγκράζομαι μέχρι στιγμής, δυστυχώς έχουμε μία αυτοκτονία μίας οδοντιάτρου. Μια οδοντιάτρου 36 ετών, η οποία ήταν από αυτούς τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο πλευρό των υγειονομικών στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν κατά της υποχρεωτικότητας.
Η πληροφορία είναι ότι αυτοκτόνησε αυτή η 36χρονη γιατρός. Μάλιστα. Οδοντίατρος. Δυστυχώς, νομίζω ότι δεν θα είναι αυτοκτονία. Είναι λάθος ο όρος αυτοκτονία. Άλλο όρο πρέπει να βάλω μπροστά. Είναι πραγματικά συγκλονιστική αυτή η είδηση, κύριε Βαθιώτη. Διότι το φοβόμασταν. Δυστυχώς, κύριε Δαμιανίδη, δεν ευνηδιάζομαι, γιατί αυτοκτονίες δεν είχαμε μόνον επί εποχής υγειονομικής κρίσης, και τώρα η άτυχη αυτή γυναίκα δεν αυτοκτονεί ξαφνικά σε ένα περιβάλλον από το πουθενά. Αυτοκτονίες, σας θυμίζω, είχαμε και επί οικονομικής κρίσεως. Πολλοί καταστηματάρχες τότε ή άνθρωποι που είχαν οικονομική στενότητα δεν τα βγάζαν πέρα και αυτοκτονούσαν. Ποιος ασχολήθηκε με τις αυτοκτονίες επί οικονομικής κρίσεως? Κανείς. Ποιος ασχολήθηκε με τις αυτοκτονίες κατά τη διάρκεια των lockdown του Μαρτίου του 2020 και λίγο αργότερα? Κανένας. Όλοι αυτοί οι μισάνθρωποι διαχειριστές τρίβουν τα χέρια τους. Όταν χάνεται μία ζωή, είναι σαν να γίνεται ανθρωποθυσία. Κάθε πολίτης μας ο οποίος αυτοκτονεί είναι ανθρωποθυσία της μισάνθρωπης ελίτ. Για να μιλήσω με όρους ποινικού δικαίου, ναι, δεν είναι αυτοκτονία, κύριε Δαμιανίδη, είναι έμεση αυτουργία ανθρωποκτονίας. Διότι η μισάνθρωπη ελίτ έχει διαμορφώσει έτσι τις συνθήκες ώστε να φέρνει στο αμήν τον πολίτη, ο οποίος δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αυτοκτονήσει. Και άρα η αυτοκτονία είναι φαινομενικά αυτοκτονία, τη χρεώνουμε ως έμεση αυτουργία ανθρωποκτονίας. Εύχομαι, μέσα από την καρδιά μου, εύχομαι να είναι ένα fake news, να μην είναι μια αληθινή είδηση. Θα το ψάξουμε αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής, εννοείται, να βρούμε λεπτομέρειες, γιατί έχω αυτή την πληροφορία αυτή τη στιγμή, την μεταφέρω με επιφύλαξη. Εύχομαι να είναι, να είναι ένα ψέμα. Εύχομαι να είναι ένα ψέμα και να μην έχουμε την πρώτη αυτοκτονία υγειονομικού, η οποία ήταν στο δρόμο με όλους τους υγειονομικούς, κόντρα, ενάντια στην αναστολή. Κύριε Βαθιώτη, υγειονομικοί, ακούμε και είναι ύποπτο για μένα, θέλω τη δική σας ερμηνεία. Ακούμε τώρα διάφορους, μεταξύ αυτών και η κυρία Παγώνη, βγήκε χθες να μας πει ότι δώσαμε μάχη, λέει, για να γυρίσουν πίσω οι υγειονομικοί, που μπορεί να έρθουν στα τέλη του Οκτώβρη ή μέχρι τις αρχές του Δεκέμβρη να επιστρέψουν πίσω στη θέση τους. Καταρχάς, ένα είναι το φαινόμενο της κυρίας Παγώνη και άλλων σαν και την κυρία Παγώνη, οι οποίοι κάνουν τώρα αυτή την περήφανη κολοτούμπα, αλλά είναι και η στάση των δημοσιογράφων, οι οποίοι προσπαθούν να το παίξουν συμπαραστάτες σε αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς να έχουν κάνει το παραμικρό. Ίσα-ίσα τόσο καιρό και ο κύριος Παπαδάκης, τον οποίο έκανε τη δήλωση, αλλά και η κυρία Αναστασοπούλου, που έκανε μεταγραφή από τον Sky στον Αντένα, κουνούσε συγκαταβατικά το κεφάλι της ότι ναι, πρέπει να γυρίσουν, όταν έχουν κάνει όλα και έχουν πει όλα τα αντίθετα, προκειμένου να μείνουν εκτός εσύ. Μα τι σας εκπλήσει, κύριε Δαμιανίδη? Σε μια κλασικού τύπου δικτατορία αυτό δεν γινότανε πάντοτε. Αυτοί οι οποίοι έβαζαν πλάτη, ήταν η βαστάζη της δικτατορίας, δεν ήταν εκείνοι οι οποίοι αργότερα, όταν αποκαθίστατο η δημοκρατία, το έπαιζαν ως οι πρώτοι δημοκράτες? Πάντα αυτό δεν γινότανε. Τώρα λοιπόν που έχουμε υγειονομική δικτατορία, έχουμε το ίδιο ακριβώς φαινόμενο. Αυτοί οι οποίοι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή οι γιατροί, οι οποίοι έβγαλαν το μαστίγιό τους, το φασιστικό μαστίγιό τους εναντίον του λαού, τώρα που έχει αλλάξει το σκηνικό, πάνε να περάσουν μπροστά φορώντας τη μάσκα των δημοκρατών και των ανθρώπων οι οποίοι νοιάζονται για τις ελευθερίες του πολίτη, οι οποίες κλαδεύτηκαν κατά τρόπο εσχρό το προηγούμενο διάστημα. Έτσι δεν λειτουργεί η δικτατορία? Έτσι ακριβώς. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Άρα να κρατάμε... Επομένως, η κυρία Παγώνη και όλοι, ο κ. Παπαδάκης και όλοι αυτοί οι οποίοι τώρα νοιάζονται για την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των πολιτών, αποδεικνύουν με τη στάση τους ότι ήταν οι παίκτες της υγειονομικής δικτατορίας. Οι συνεργοί του καθεστώτος. Άρα μικρό καλάθι σε όλους αυτούς οι οποίοι πάνε να το παίξουν τιμητές μιας κατάστασης, έτσι. Πολύ μικρό καλάθι. Αυτό λέγεται οπορτουνισμός. Έτσι ακριβώς. Δημαγωγία. Έτσι ακριβώς. Και άγρα ψήφων λέγεται, γιατί έρχονται, φυσικά. Έρχονται και εκλογές. Το είπε και ο Βασιλακόπουλος. Τι εννοείται, ναι, αν γίνουν εκλογές? Παίζει και σενάριο να μην γίνουν εκλογές? Φυσικά. Ναι. Αν πάμε σε κάποιο θερμό επεισόδιο ή σε κάποιο. Αυτό που λέγατε νωρίτερα. Πόλεμο με την Τουρκία, πιστεύετε ότι θα πάμε σε εκλογές? Όχι. Εκεί θα γίνει μια εθνική κυβέρνηση σε αυτές τις περιπτώσεις. Εθνικής ενότητας. Λοιπόν, και τότε θα δούμε να επιστρέφουν κάποιες
προσωπικότητες. Η αυτοκτονία, με ενημερώνουν τώρα, η αυτοκτονία της οδοντιάτρου είναι δυστυχώς γεγονός. Το γνωρίζουμε από χθες. Καλό παράδεισο να έχει. Νομίζω ότι άφησε πίσω και ένα παιδί, με ενημερώνουν. Θα το ψάξω, παιδιά, θα το ψάξω. Θα το ψάξω περισσότερο. Αυτή η αυτοκτονία, κύριε Δαμιανίδη, θα έπρεπε να σημάνει αυτή τη στιγμή την παρέτηση του κυρίου Πλεύρη. Ναι. Η πολιτική συνέπεια αυτής της αυτοκτονίας είναι η παρέτηση του κυρίου Πλεύρη, ο οποίος με τόσο ανάλγητο τρόπο έβγαινε κρατώντας μαστίγιο στο χέρι του και μιλούσε με τέτοια σκληρότητα εναντίον των υγειονομικών. Και όλοι αυτοί οι οποίοι μίλησαν εναντίον των υγειονομικών, και μεταξύ αυτών και ο κ. Βασιλακόπουλος φυσικά, ο οποίος πριν από λίγες μέρες αποκαλούσε χαζούς, αυταπόδεικτα χαζούς υγειονομικούς, και αυτός θα έπρεπε να παραιτηθεί. Τώρα, το επόμενο λεπτό που μιλάμε. Μάλιστα. Έχετε μία ομιλία τις επόμενες ημέρες, κύριε Βαθιώτη, έτσι? Σωστά, θα μιλήσω, ενδεχομένως να είναι η τελευταία ομιλία σε πλατεία για τους υγειονομικούς, στην πλατεία της Δράμας, με αφορμή το αλληγορικό μυθιστόρημα του George Orwell. Θα δείξω στους ανθρώπους αυτούς πώς ο Orwell εφαρμόζεται σήμερα πλήρως στο πλαίσιο της υγειονομικής δικτατορίας, η οποία είναι πολυμορφική όμως, και από υγειονομική, όπως είπαμε, θα γίνει ενεργειακή και κλιματική. Και θα προσπαθήσω να βάλω μια τελευταία πινελιά, μήπως και αφυπνιστεί ο κόσμος. Ήδη έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν απολύτως ξεκάθαρο το ιδεολόγημα της παγκόσμιας δικτατορίας μπροστά τους. Δεν μένει παρά να ξυπνήσουν επιτέλους οι λαοί και να τερματιστεί αυτή η κτηνοδία. Κύριε Βαθιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ δεν θέλω να είναι η τελευταία φορά που θα μιλήσετε. Είναι καλό να εμπνέουμε όσο δυνατόν μπορούμε τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Focus 103,6.